Για πρώτη φορά, μια πατέντα με φωτοβολταϊκά απασχολεί τη γραμμή παραγωγής μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας, έστω και πιλωτικά. Και μάλιστα η έρευνα για αυτό το μοντέλο ολοκληρώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του έργου Smartronics, που διήρκεσε 4 χρόνια και απασχολήθηκαν σε αυτό 70 νέοι εξαιρετικά εξειδικευμένοι επιστήμονες, αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά διεθνώς η εφαρμογή νέας γενιάς φωτοβολταϊκών με υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος παραγωγής. Ποιες άλλες πιθανές δυνητικά εφαρμογές μπορεί να έχει αυτό το μοντέλο? Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στα κτίρια, σε κάθε γυάλινο κτίριο. Βάλτε στο μυαλό σας ότι όσο πάνω γυάλινες επιφάνειες έχουμε, αυτή η ζελατίνα, η οποία είναι πολύ λεπτή, αυτοκολλείται, κολλάται πάνω σε ένα τέτοιο κτίριο, πάνω σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο παράθυρο, και επομένως μπορεί να παραδώσει ενέργεια, την οποία παίρνει είτε έχουμε πολύ ήλιο έξω, είτε έχουμε συννεφιά, γιατί και με τη συννεφιά είναι τέτοια τα υλικά που μπορούν να δουλέψουν. Ουσιαστικά οι ακτίνες λέιζερ εγχαράσουν το υλικό σε πολύ υψηλές ταχύτητες πάνω σε λεπτή ή μη διαφανή ταινία από πολυκαρβωνικό υλικό, ενώ σχολαστικά ελέγχονται η τάση, οι διατάξεις, η νανοκλίμακα, το πάχος και η διαπερατότητα των υλικών από την υγρασία. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Μέσω της νανοτεχνολογίας, που είναι πολύ μεγάλης προστιθέμενης αξίας, μπορούν να γίνουν πολύ οικονομικότερα εφαρμογές, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Τα ωφέλη που είχαμε σαν εταιρεία, μέσα από την επιβράβευση μιας βέλτιστης πρακτικής συμμετοχής σε ιδιωτικού τομέα μαζί με ακαδημαϊκό για να γίνει το έργο, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι μπορέσαμε να φτιάξουμε υψηλή τεχνολογία σε συνεργασία με τους επιστήμονες του ακαδημαϊκού χώρου. Η υψηλή αυτή τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για να προχωρήσει σε τεχνολογίες ακόμα παραπέρα, όσο και στην εταιρεία μας, στον ιδιωτικό τομέα, τα αποτελέσματα να μπορέσουν να γίνουν προϊόντα πολύ μεγάλης προστιθέμενης αξίας σε μια αγορά η οποία τώρα δημιουργείται. Η παραγωγή του προϊόντος μπορεί να ανοίξει θέσεις εργασίας σε νέες εταιρείες, σε έναν τεράστιο κλάδο με εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εφαρμογές, αρκεί να υπάρχει φως. Ενδεικτικά υπάρχει προοπτική για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τέντες, θερμοκήπια, στην ιατρική, στον αθλητισμό, ακόμη και στο ίδιο το ντύσιμό μας.